Γνωρίζετε πολύ καλά πως κάθε φορά που εισέρχεστε στο διαδίκτυο, σε οποιονδήποτε browser και να βρίσκεστε, υπάρχει ο κίνδυνος εισαγωγής επιβλαβών προγραμμάτων και ιών στον υπολογιστή σας, τους οποίους να μην μπορείτε καν να εντοπίσετε. Για την αποφυγή, τον εντοπισμό και την εκαθάριση όλων αυτών των κακόβουλων προγραμμάτων και των ανεπιθύμητων εφαρμογών στον υπολογιστή σας, υπάρχει το τείχος προστασίας των Windows ή αλλιώς το λεγόμενο Windows Defender. Εάν έχετε ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις του διαχειριστή στην οθόνη της έναρξης των Windows 8, τότε μπορείτε πολύ άμεσα να μεταβείτε στο τείχος προστασίας των Windows με μια εξελιγμένη ασφάλεια, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Διαφορετικά, μέσα από το πλαίσιο της αναζήτησης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το Windows Defender, έτσι ώστε να μεταβείτε σε περαιτέρω ρυθμίσεις που θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή μαζί. Βλέπουμε ότι στα αποτελέσματα εμφανίζεται μια εφαρμογή με την συγκεκριμένη ονομασία, καθώς επίσης και στις ρυθμίσεις, εμφανίζεται η συγκεκριμένη λειτουργία και ομοίως η σάρωση για λογισμικό, κακόφουλης λειτουργίας και άλλων πιθανών λογισμικών των Windows. Αυτόματα λοιπόν, οποιαδήποτε επιλογή και να πατήσουμε, θα μεταβούμε στην σωστή ρύθμιση Windows Defender στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Άνοιξε λοιπόν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα το Windows, το οποίο προστατεύει τον υπολογιστή μας. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η κατάσταση του υπολογιστή, το status. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο δικός μου υπολογιστής είναι προστατευμένος. Γι' αυτό λοιπόν και εμφανίζεται ένα πράσινο χρώμα στη συγκεκριμένη ενημέρωση. Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι προστατευμένος, τότε η ονομασία της κατάστασής του θα είναι διαφορετική και το χρώμα του status πιθανόν να είναι κίτρινο αναλόγως την σπουδαιότητά του. Στην ετικέτα της αρχικής σελίδας, βλέπουμε πως έχουμε ενεργοποιήσει επιτυχώς την προστασία σε πραγματικό χρόνο, η ασφάλεια δηλαδή των προγραμμάτων κάθε φορά που εισαγόμαστε στο διαδίκτυο να είναι άμεση, καθώς και οι ορισμοί ιών και λογισμικού spyware. Είναι ενημερωμένο το συγκεκριμένο λογισμικό και έτσι μπορεί να εντοπίζεται πολύ πιο εύκολα κάποιος κακόβουλος ιός και οποιοδήποτε ανεπιθύμητο πρόγραμμα έχει πιθανόν εισαχθεί. Δεξιά μπορούμε να κάνουμε όποτε εμείς επιθυμούμε μία σάρωση στον υπολογιστή μας, η οποία μπορεί να είναι είτε γρήγορη, είτε πλήρης, είτε να την προσαρμόσουμε εμείς με βάση τις δικές μας επιλογές. Εάν επιλέξουμε πλήρη σάρωση, η διάρκεια της συγκεκριμένης λειτουργίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη γρήγορη και πιθανόν να χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά λεπτά έως ώρες για να ελέγξει διεξοδικά όλο το σύστημα ο υπολογιστής μας. Φυσικά, από το να πραγματοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία τη συγκεκριμένη στιγμή, θα μεταβούμε στις επόμενες ενότητες και θα προχωρήσουμε ξεκινώντας από τις ρυθμίσεις. Στο συγκεκριμένο κομμάτι βλέπουμε αριστερά μία λίστα από επιλογές τις οποίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να διατηρήσουμε ανενεργές εάν το θέλουμε. Η πρώτη επιλογή αφορά την προστασία σε πραγματικό χρόνο, όπως την αναλύσαμε και πριν λίγο. Και η συγκεκριμένη προστασία μας προειδοποιεί όταν κάποιο κακόβουλο ή πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό προσπαθεί να εγκατασταθεί ή να εκτελεστεί στον υπολογιστή μας. Τη στιγμή λοιπόν που είμαστε στο διαδίκτυο, εάν έχουμε ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή, θα μας εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή ένα σημαντικό μήνυμα που θα μας προειδοποιεί ότι πρέπει να ελέγξουμε άμεσα τη σελίδα την οποία έχουμε επισκεφθεί. Διατηρούμε λοιπόν όπως προτείνεται ενεργή αυτή τη λειτουργία. Ακριβώς από κάτω, στη λίστα «Εξαιρούμενα αρχεία και τοποθεσίες», «Εξαιρούμενοι τύποι αρχείων» και «Εξαιρούμενες διαδικασίες» είναι τα προγράμματα τα οποία έχουμε εμείς μέσα σε αυτή τη λίστα και τα οποία δεν αποτελούν κίνδυνο για τη λειτουργία του υπολογιστή μας. Αυτά τα προγράμματα πιθανόν το σύστημα δεν τα αναγνωρίζει, διότι είναι διαφορετικά στη λειτουργία τους ή στην ονομασία τους και γι' αυτό εμείς πρέπει χειροκίνητα να τα εξαιρέσουμε, έτσι ώστε να μην εντοπίζει κάθε φορά τον κίνδυνο το Windows Defender. Στην επιλογή για προχωρημένους μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις έτσι ώστε να σαρώνεται η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων και σε άλλες μονάδες, όπως είναι οι αφαιρούμενες μονάδες. Κάθε φορά δηλαδή που θα εισάγω μία εξωτερική συσκευή flash USB για παράδειγμα στον υπολογιστή μου, εάν έχω ενεργοποιημένη αυτή τη ρύθμιση, κατά την εισαγωγή, το Windows Defender θα ξεκινά μία σάρωση ελέγχου
hook στα δεδομένα της μονάδας αυτής, έτσι ώστε να εντοπίσει εάν είναι επικίνδυνο κάποιο εσωτερικό στοιχείο ή όχι για τη λειτουργία του υπολογιστή. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε τη δημιουργία σημείου επαναφοράς συστήματος πριν την κατάργηση, την εκτέλεση ή την θέση σε καραντίνα των στοιχείων που εντοπίστηκαν. Εάν δηλαδή καταργήσουμε κάποιο πρόγραμμα το οποίο εντόπισε το τείχος προστασίας των Windows, με την ρύθμιση αυτή να είναι ενεργοποιημένη, μπορούμε κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή να επαναφέρουμε το σύστημά μας σε μια προηγούμενη ημερομηνία, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την κατάργηση αυτή που πραγματοποιήσαμε. Προχωρώντας παρακάτω, υπάρχει και η δυνατότητα να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες η προβολή των πλήρη αποτελεσμάτων του ιστορικού, καθώς και η δυνατότητα κατάργησης αρχείων σε καραντίνα μετά από 3 μήνες. Εάν δηλαδή έχουμε ορίσει ως επικίνδυνα κάποια λογισμικά αρχεία, φακέλους ή γενικότερα κάποια στοιχεία του περιβάλλοντος όπου περιηγούμαστε, εάν δεν τα έχουμε επεξεργαστεί καθόλου, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα καταργούνται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή 3 μήνες αργότερα, 1 ημέρα, 2 ημέρες και γενικότερα αναλόγως την ημερομηνία που εμείς θα έχουμε θέσει. Τέλος, στο κομμάτι του διαχειριστή, εάν εσείς είστε διαχειριστές του δικού σας υπολογιστή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία Windows Defender. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν προτείνεται, εκτός αν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να διαχειρίζεστε άμεσα και χειροκίνητα όλες τις λειτουργίες και τα κακόβουλα λογισμικά τα οποία μπορεί να εισέρχονται κάθε φορά στον υπολογιστή σας. Προχωράμε στην ετικέτα της ενημέρωσης, όπου εδώ εμφανίζεται το κατά πόσο είναι ενημερωμένο το τείχος προστασίας. Βλέπουμε ότι για τους ορισμούς ιών και λογισμικούς spyware είναι ενημερωμένο το σύστημα. Συγκεκριμένα εμφανίζονται οι λεπτομερείς αναφορές στην ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης, καθώς και στα δεδομένα των bytes, των εκδόσεων του ορισμού ιού και του λογισμικού spyware. Εάν θέλουμε να κάνουμε ξανά μία νέα ενημέρωση τη συγκεκριμένη στιγμή, θα πατήσουμε πολύ απλά το πλαίσιο ενημέρωση, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος για την ασφάλεια του περιβάλλοντος των Windows. Προχωράμε και στην ετικέτα του ιστορικού, όπου εδώ εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που εντοπίστηκαν ως πιθανός επιβλαβή, αλλά και των ενεργειών που εκτελέστηκε για κάθε ένα από αυτά. Μπορούμε να προεπισκοπήσουμε τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα, τα επιτρεπόμενα στοιχεία ή και όλα τα στοιχεία που εντοπίστηκαν. Πατώντας προβολή λεπτομεριών, θα εμφανιστεί η λίστα με τα επιλεγμένα στοιχεία τα οποία εμείς ορίσαμε. Ευτυχώς στον υπολογιστή μου δεν έχει εμφανιστεί κανένα στοιχείο το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα ή είναι κακόβουλο. Σε περίπτωση που υπάρχουν λεπτομέρειες στην δικιά σας λίστα, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο και αυτόματα να το καταργήσετε ή να επιτρέψετε τη λειτουργία του. Κλείνουμε το συγκεκριμένο παράθυρο των Windows Defender. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορούμε να νιώθουμε πιο προστατευμένοι για την περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο, καθώς και την ασφαλή λειτουργία του υπολογιστή μας.